Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του B, το οποίο σας ετοιμάζει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αρχικά έχω δύο αγόρια, τα οποία είναι και τα δύο ταλαντούχα σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Μιλάμε για τον αθλητισμό και μάλιστα πρωταθλητής Στίβου Νέων, ο Μύρνος Επιθυμητάκης, θα είναι κοντά μου, λίγο πριν φύγει για την Αμερική. Ο Κώστας Μαλιάτσης, όσον αφορά το stand-up comedy και όχι μόνο, επίσης θα είναι κοντά μου αποκλειστικά στο B. Και ετοιμάζουμε χειραποσκευή, η οποία τα χωράει όλα μα όλα. Φεύγουμε για Γαλλική Ριβιέρα και δοκιμάζουμε το φλωράλ όπως δεν το έχουμε ξαναβάλει ποτέ μα ποτέ. Όλα αυτά αμέσως τώρα, εδώ, στο B. Προσδεθείτε και να είστε έτοιμοι να προσγειωθούμε στην υπέροχη και ανιακτή ή αλλιώς Γαλλική Ριβιέρα. Ναι, λοιπόν, πάμε στο νότιο-ανατολικό τμήμα της ακτής της Γαλλίας που απλώνεται από το Κασί μέχρι το Μεντόν, το οποίο είναι δίπλα στα ιταλικά σύνορα και δεν γινόταν να μην το επισκεφτούμε κι αυτό. Λοιπόν, η Κιανή ακτή, έχω να σου πω ότι έχει γνωρίσει την πρώτη ακμή ως τουριστικός προορισμός στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου. Παλιά, λόγω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, έχω να σου πω ότι ο Winston Churchill ήταν πάρα πολύ τακτικός επισκέπτης και μάλιστα στη βίλα της Coco Chanel είχε γράψει τα απομνημονεύματά του. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι γενικότερα η Γαλλική Ριβιέρα έχει μια πολυτέλεια, έχει μια ρετρό φινέτσα, έχει μια διάθεση όπου το φως συναντά το απέραντο γαλάζιο και αυτό από μόνο του θα σε εντυπωσιάσει. Η δική μας βάση ήταν η Νίκαια και στη Νίκαια φυσικά εντυπωσιαστήκαμε όχι μόνο από την παλιά πόλη αλλά και γενικότερα στο ότι στην ουσία βρισκόταν ένα αληθινό αστικό κέντρο με φρέσκο θαλασσινό αέρα και κουβαλούσε μαζί του ένα διάσημο και πολύ φωτογραφημένο καλοκαιρινό θέρετρο, το οποίο φυσικά αναπτύσσεται πλάι στη Μεσόγειο. Όλο αυτό δημιουργεί το απόλυτο road trip και την καλύτερη βάση με την Νίκαια φυσικά στο επίκεντρο για να κάνει το τέλειο και απόλυτο road trip στη Γαλλική Ριβιέρα. Η Νίκαια λοιπόν είναι η καλύτερη αφετηρία, καθώς μόλις 40 λεπτά με το τρένο μπορείς να πας από τις λαμπερές Κάνες μέχρι το Μόντε Κάρλο και το Μεντόν. Εμείς λοιπόν απολαύσαμε την πόλη του συναρπαστικού αγγλικού περιπάτου, μιας μεγάλης παραθαλάσσιας διαδρομής που πήρε και γεωλεκτικά το όνομά της από τους Άγγλους αριστοκράτες που ταξίδευαν στις καλοκαιρινές διακοπές στη Νότια Γαλλία τους περασμένους αιώνες. Την ίδια στιγμή λοιπόν στη Νίκαια θα βρεις συναρπαστικά μουσεία, θα απολαύσεις την ωραιότερη θέα στο Cat d'Azur, η αλλιωστική ανίακτη, και τα πιο υψηλότερα σημεία της πόλης. Θα περπατήσεις σε μια από τις πιο όμορφες μεσονικές πόλεις της Νότιας Ευρώπης και θα ανακαλύψεις τα πιο ρομαντικά χωριουδάκια της Γαλλικής Ριβιέρας. Τη Νίκαια θα σου πρότεινα να την περπατήσεις ολόκληρη. Γιατί καλύτερα από το τραμ και από το μετρό, τα ποδαράκια σου θα σε πάνε σε κατευθύνσεις εντυπωσιακές, θα ανακαλύψεις όλα αυτά τα μονοπάτια και οι μεγαλύτερες εκτάσεις είναι max μέχρι 40 λεπτών. Είναι τέλειο να πιεις καφέ στις πανέμορφες ταράτσες που βλέπουν πιάτο τον κόλπο των Αγγέλων και να κοιμηθείς στα ιστορικά αυτά ξενοδοχεία. Γενικότερα, ο αέρας είναι αναζωογονητικός. Είναι μια θαυμάσια πόλη που συνδυάζει τέλεια το χθες με το σήμερα. Έχει την ατμόσφαιρα της σύγχρονης Μεγαλούπολης με αυτή του σπουδαίου θέρετρου που σημάδεψε τη πιο γκλάμουρης πλευρά της ιστορίας της Ευρώπης. Το Castle Hill είναι ένα πάρκο το οποίο δεν γίνεται να λείψει και δεν γίνεται να μην το επισκεφτείς, καθώς βλέπεις σε θάλασσα και στη Μεσόγειο, την ίδια στιγμή είναι βγαλμένο από ταινία φαντασίας με τεχνητό καταράκτη, ναι και όμως και καθυλώνει κυριολεκτικά όλους εμάς τους επισκέπτες με την εξωπραγματική ομορφιά του και γενικότερα το όνομα του πάρκου δεν είναι τυχαίο. Γιατί τον 10ο έως τον 18ο αιώνα υπήρχε το στρατιωτικό φρούριο που προστάτευε την πόλη της Νίκαιας κατά μεσονικά και τα αναγεννησιακά χρόνια και φυσικά από εκεί το Castle Hill πήρε φυσικά το όνομά του. Είναι ένα μέρος στο οποίο πραγματικά θα, αν είσαι λάτρης πεζοπορίας θα το λατρέψεις, αλλά ακόμα και αν όχι, ο ανελκυστήρας εκεί θα σε βοηθήσει να δεις την αξέχαστη αυτή θέα χωρίς φυσικά να περιοριστείς. Το εξίσου εντυπωσιακό ήταν ο Ρώσικος Καθεδρικός Ναός, κάτι που δεν περιμέναμε με τίποτα να δούμε ως μεγάλο αξιοθέατο της Νίκαιας. Και όμως ήταν πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα θρησκευτικό κτίριο της Ορθόδοξης Πίστης, το οποίο βρίσκεται εκτός Ρωσίας και είναι από τα πιο εντυπωσιακά και γνωστά αξιοθέατα της Νίκαιας. Εκεί πέρα δεν θα βρεις μόνο την φανταστική αρχιτεκτονική, την οποία έτσι πολύ θα δεις την όμορφη πόλη του Γαλλικού Νότου, αλλά θα έχει κάτι που θα ξεχωρίσει. Εκτός από τα έργα θρησκευτικής τέχνης, θα δεις και κουνέλια. Ναι, και όμως είναι πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πολύ κλειστό έτσι πάρκο, ή μάλιστα ένας κλειστός κήπος μέσα από το Καθεδρικό Ναό, στον οποίο θα δεις συνέχεια κουνέλια να πηγαίνουν πέρα δόθε και να κοσμούν όλη αυτή την υπέροχη αρχιτεκτονική ύπαρξη.
Φυσικά λοιπόν απολαύσαμε την Νίκαια και την αγαπήσαμε πάρα πάρα πολύ. Επισκεφτήκαμε τις αγορές της, δοκιμάσαμε τα μπαχαλικά της, αλλά θέλαμε μια διαφορετική προσέγγιση, θέλαμε να ακολουθήσουμε το κάτι άλλο. Οπότε επισκεφτήκαμε ένα μέρος το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι όμορφο το αποφετημένη σαν ένα απότομο λόφο με θέα την έντονα καταγάλανη θάλασσα της Μεσογείου. Δεν είναι άλλη από την πόλη του Εζ και μάλιστα συγκεκριμένα θα την έλεγα χωριό του Εζ. Στο Εζ, σε αυτήν την άγνωστη πόλη της Γαλλικής Ριβιέρας που μόλις σε μερικές ώρες μπορείς να τη γυρίσεις ολόκληρη, θα δεις κάτι που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ. Και μιλάω για το πάρκο του Εζ, για το εξωτικό πάρκο, συγκεκριμένα για τον εξωτικό κήπο του Εζ, ο οποίος είναι φανταστικός. Θα δεις άπειρα κομμάτια όσον αφορά τη φύση και τη μεσονική πόλη του Εζ, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Νίκαια και στο Μονακό. Λοιπόν, για τη συνέχεια επισκεφτήκαμε φυσικά το Μονακό και συγκεκριμένα το Μόντε Κάρλο. Γινόταν να μην είμαστε εκεί πέρα, καθώς το Μονακό είναι από τους προορισμούς που πραγματικά θα εντυπωσιάσουν τους πάντες και ειδικά οι λάτρεις της Φόρμουλα 1 αλλά και γενικότερα τον καζίνο, το Μονακό το λατρεύουν ένα περισσότερο. Το προκυπάτο λοιπόν του Μονακό είναι ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα κρατήδια στον κόσμο. Οι κάτοικοι αποκαλούνται από μόνοι τους Μονεγάσκοι. Στο Μονακό μπορείς να επισκεφτείς το βράχο του Μονακό, εκεί βρίσκεται φυσικά και το παλάτι, ο καθεδρικός ναός που είναι θαμμένοι ο Ρενιέ και η Γκρέ Σκέλη. Και φυσικά το Οικειονογραφικό Μουσείο. Ο εξωτικός κήπος του Μονακό και το Σπήλαιο είναι πραγματικά από τα μέλη που πρέπει να επισκεφτείς και η συλλογή των αυτοκινήτων του πρίγκιπα Ρενιέ ή στη Μαρίνα Φοντιεβίλε είναι ένα από τα μέλη τα οποία εντυπωσιάζουν τους λάτρες των αυτοκινήτων. Το λιμάνι του Ηρακλή, όπου θα φας και θα πιεις το καφέ σου στο Μόνακο Yacht Club, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και φυσικά το βράδυ σου στο καφέ Ντε Πάρι και το φημισμένο καζίνο Μοντε Κάρλο θα απογειώσει τη βραδιά. Αν θέλεις να δεις κάτι περισσότερο, το Μεντόν είναι το μέρος το οποίο κυριολεκτικά δεν γίνεται να χάσεις και είναι 15 μόλις λεπτά μετά το Μοντε Κάρλο. Το Μεντόν βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση ενός υπέροχου τμήματος της μεσογειακής ακτογραμμής και θα σε εγωιτεύσει με τα χρωματιστά του σπίτια, με την εντυπωσιακή του έτσι αρχιτεκτονική. Εγωιτευτική παλιά πόλη με ελκυστικούς κήπους, εξαιρετικό κλίμα, υπέροχα εστιατόρια και με το παρατσούκλι, το μαργαριτάρι της Γαλλίας. Το Μεντόν συχνά παραβλέπεται, καθώς είναι πολύ κοντά στο Μονακό και άλλων πόλεων της Ιταλικής Ριβιέρας, ενώ βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά. Επίσης, από τα πράγματα που μου έκαναν εντύπωση, έχω να σας πω, από την Γαλλική Ριβιέρα, είναι όλοι οι άνθρωποι καπνίζανε. Ασχέτως ηλικίας, ασχέτως ώρας, όλοι περπατώντας ή και μη καπνίζανε παντού μα παντού. Επίσης, το υπόλοιπο ήταν ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε με τίποτα κάδους, μόνο κάδους ανακύκλωση και κάδους ρούχων και ανακαλύψαμε ότι απλά δίνουν τα σκουπίδια τους είτε σε άλλα μαγαζιά όταν τα επισκέφτονται, είτε για καφέ είτε για φαγητό, ή τα παίρνουν μαζί τους στο σπίτι. Όλος ο χώρος είναι πεντακάθαρος από τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και οτιδήποτε άλλο μπορείς να δεις. Και γενικότερα η άβρα που επικρατεί είναι αυτή εκτός από τις καθαριότητες και τις λάμψεις της Φινέτσας. Η ρετρό Φινέτσα είναι παντού, από τα κτίρια, από τους ανθρώπους, από τα χαμόγελα και από το ηλιοβασίλεμα που πέφτει σαν κινηματογραφική ταινία ακριβώς μπροστά σου. Φύγαμε λοιπόν από τη Γαλλική Ριβιέρα και ήρθαμε πίσω στο Ηράκλειο και μάλιστα στο Παγκλήτιο Στάδιο στην αίθουσα Στίβου. Γιατί θα συναντήσω ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ ταλαντούχο, το οποίο πραγματικά κάθε φορά που ανεβαίνει στο βάθρο μας κάνει να περηθανευόμαστε και να είμαστε πολύ χαρούμενοι και δεν είναι άλλος πέρα από το Μύρωνα Ρυθμιωτάκη. Αμέσως τώρα, εδώ κοντά μου, στον Μπι. Καλησπέρα Μύρωνα. Καλησπέρα Νέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο Μπι αρχικά. Τίποτα, δικιά μου χαρά έτσι. Που έχω έρθει εδώ. Και έχεις έρθει στο κατάλληλο θέμα. Be fit. Το fitness είναι όλη σου ζωή από ό,τι βλέπω. Ναι, έχω ασχοληθεί από πολύ μικρός με το Στίβο. Ναι, και μάλιστα την ηλικία των... Των περίπου 10 ετών. Oh.
Εντάξει, ούτε πολύ μικρός, ούτε πολύ μεγάλος. Και σε εμείς, από ό,τι ξέρω, backstage ο μπαμπάς. Ναι. Ήταν παλιός πρωταθλητής. Αρχικά είχα αρχίσει κάποια αθλήματα, ναι, όπως μπάσκετ και εγώ παλιότερα ποδόσφαιρο. Πολύ παλιά. Έτσι, τα πιο υποτίθεται έτσι διάσημα στην Ελλάδα, ναι, αλλά ο Στίβος έχει κερδίσει και σε έχει κάνει εσένα διάσημο μέσα από το Στίβο. Γιατί πραγματικά τα πας τέλεια και από ό,τι φαίνεται για λίγους μήνες ακόμα θα είσαι κοντά μας. Ναι. Γιατί πού θα πας? Θα πάω στην Αμερική, στο Άινταχο. Wow. Καθώς έχω πάρει μια πλήρη υποτροφία στο University of Idaho, σε ένα από τα καλύτερα West Coast πανεπιστήμια της Δυτικής Αμερικής δηλαδή. Και θα φύγω, αναμένω για τον Αύγουστο του 24. Είσαι ενθουσιασμένος. Πολύ. Περίμενες ποτέ έτσι όταν είσαι μικρούλι 10 χρονών που λες ότι ο Στίβος θα σε βοηθήσει να μπορείς να φύγεις και να πας στην Αμερική και να σπουδάζεις εκεί και όλο αυτό με μια πλήρη υποτροφία? Εντάξει, όταν ήμουν πιο μικρός, ο κύριος μου στόχος δεν ήταν αυτός. Ναι. Αλλά έπειτα μετά τα 15 μου χρόνια, όταν είχα αρχίσει να παίρνω πολύ σοβαρά τον πρωταθλητισμό, μια μέρα συνεργάστηκα μια εταιρεία που την ευχαριστώ πολύ, τη Max College Sports και τον κύριο Δημήτρη Κοντινόπουλο. Αρχίσαμε αυτή τη διαδικασία μέσω του Στίβου να πιάσουμε κάποια ώρα της Αμερικής για το πανεπιστήμιο και στην τελική καταφέραμε και τα πιάσαμε. Και τον Αύγουστο θα μας φεύγεις. Ναι, και πήραμε πλήρη υποτροφία. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα. Ήταν πραγματικά τεράστιο κατόρθωμα, αλλά και εδώ στην Ελλάδα δεν έχεις κατορθώσει λίγα πράγματα. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο σου μετάλλιο? Η μεγαλύτερη μου επιτυχία ήταν πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στα 110 μέτρα με πόδια. Wow. Και πέρασε και το δικό σου προσωπικό ρεκόρ? Ναι, το πέρασα. Για λίγο βέβαια, αλλά ήταν μια συγκινητική εμπειρία για μένα. Έφυγαν κανονικά πιο γρήγορα ο Νίκος Σόνης από τον τέταρτο διάδρομο, ενώ έμεινε ο τακτικός στον τρίτο διάδρομο. Ο Σόνης έχει ξεχωρίσει ήδη. Εδώ κάνει ένα λάθος όμως και ο Ρεθινιωτάκης είναι εκείνος που θα πάρει τη νίκη, ο αθλητής του Όφη, με 14-16. Βλέπουμε την απονομή στους τρεις πρώτους νικητές. Χρυσός ο Μύρον Ρεθινιωτάκης του Όφη. Πώς περνάς την κάθε σου νίκη? Δηλαδή, την απολαμβάνεις ή πας κατευθείαν στον επόμενο στόχο? Την απολαμβάνω. Εντάξει, αυτό εξαρτάται από το επίπεδο του αγώνα. Mm. Αλλά άμα είναι μια μεγάλη νίκη σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, προφανώς την απολαμβάνω. Χαίρομαι όπως και με τον πατέρα μου που είναι ο προπονητής μου. Τα συναισθήματα είναι μεγάλα. Το να έχεις τον μπαμπά σου προπονητή έχει κάποια, φαντάζομαι, πολύ μεγάλα θετικά, αλλά και κάποια αρνητικά. Θέλω να μας πεις μερικά από αυτά. Εντάξει, όταν εκτιμώ πολύ που με έχει βάλει ο πατέρας μέσα σε όλο αυτό. Εντάξει, ο αθλητισμός και με τον πατέρα μου και όλα αυτά μας έχει φέρει και όντως πιο κοντά. Όλες αυτές τις επιτυχίες τις βασίζω σαφώς σε μένα αλλά και στον πατέρα μου. Μπορεί να είναι να φαίνεται ότι είσαι μόνος, είναι ένα ατομικό άθλημα, αλλά είναι πολλοί παράγοντες όπως η παρέα στην προπόνηση, ο προπονητής σαφώς που δίνει την καθοδήγηση. Χωρίς τον προπονητή δεν θα πας πουθενά. Και γενικότερα η οικογένειά σου είναι στήριγμά σου? Ναι, η οικογένειά μου στηρίζει πάρα πολύ και ο πατέρας μου και η μαμά μου. Με άλλον τρόπο βέβαια ο καθένας, αλλά είναι εκεί. Ο καθένας όπως μπορεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πώς είναι μία καθημερινότητά σου? Γιατί κάποιος που δεν έχει γνώση για τον πρωταθλητισμό δεν μπορεί να φανταστεί πώς είναι μία καθημερινότητα ενός τέτοιου παιδιού. Θέλω να μας πεις, ξυπνάω το πρωί, τι ώρα, τι κάνεις πρώτο, προσέχεις γενικότερα τη διατροφή σου? Ναι, προσπαθώ να την προσέχω. Ξυπνάω αρχικά όπως ξυπνάω όλα τα παιδιά, 7.30 ώρα το πρωί. Ετοιμάζω το φαγητό μου για το σχολείο. Έπειτα. Δεν τρως snacks απ' έξω? Όχι, δεν τρως snacks. Πειθαρχημένη διατροφή, σωστή, εντάξει, μπράβο. Σπάνια. Τρώω καλά το μεσημέρι, ένα που θα πάω στο σπίτι, ένα σπιτικό φαγητό. Έπειτα πάω στο φροντιστήριο, καθώς εντάξει, εκτός από αυτή πρέπει να κάνουμε και τα μαθήματα σχολείου, ναι. Μετά πάω προπόνηση. Πόσες ώρες διαρκεί μια προπόνησή σου μέσα στη μέρα? Η προπόνησή μου είναι μεγάλη, δηλαδή μπορεί να διαρκέσει και 3-3,5 ώρες. Ναι, δηλαδή όλο το απόγευμα σχεδόν είναι προπόνηση. Και μετά πάω σπίτι το βράδυ,
Διαβάζω, ξεκουράζομαι, αυτά. Έχεις νιώσει ποτέ ότι σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας, με τους φίλους, με τους παιδικούς, ότι νιώθεις ότι θυσιάζεις κάτι ή όχι? Είναι τελείως διαφορετικό το mindset, το τρόπος που σκέφτεσαι? Εντάξει, σαφώς θυσιάζω βόλτες, όπως όλοι μου οι φίλοι που πάνε. Ναι. Αλλά εντάξει, παράλληλα δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει γι' αυτό, γιατί κερδίζω κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ναι, κάτι ανώτερο, όπως είπαμε τώρα, την υποτροφία, που δεν θα το φανταζόμουν πιο μικρός καθόλου. Mm. Οπότε, εντάξει, όλο αυτός ο κόπος δεν θα πάει στράφη. Έτσι. Και πρέπει να θυσιάζεις κάποια πράγματα στο τέλος. Οπότε, στην ουσία, όλη σου η καθημερινότητα είναι με βάση τις προτεραιότητές σου. Και η προτεραιότητά σου είναι αρχικά ο αθλητισμός, μετά η εκπαίδευσή σου και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Μπράβο σου, ρε Σημείρωνα. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, για 17χρονο παιδί, πραγματικά η σκέψη σου είναι όρημη. Ναι. Η πειθαρχία σου φαίνεται και από τον τρόπο που σκέφτεσαι και από τον τρόπο που μιλάς. Τι πιστεύεις ότι θα σου λείψει πιο πολύ από την Ελλάδα μόλις φύγεις στην Αμερική? Σαφώς είναι λίγο πιο strict σε εισαγωγικά στην Αμερική. Είναι και άλλες κουλτούρες, μαθαίνεις άλλα άτομα, καινούργιες φιλίες. Εντάξει, θα ξεκινήσει μια νέα πτυχή τη ζωή σου. Ναι, μια νέα πτυχή, όντως. Εντάξει, είναι καλό να βάζουμε στόχους, να μένουμε στα παλιά. Και... Ο μεγαλύτερος στόχος εκεί που θέλεις να καταφέρεις? Να αρχικά να πάω πολύ καλά στον αθλητισμό, στο πρωτάθλημα, το κολεγιακό. Και έπειτα να βγάλω τη σχολή μου, τις σπουδές μου. Στις οποίες μας είπες ότι θες να σπουδάσεις τι? Δεν το έχω... Δεν έχεις προσδιορίσει 100%. Δεν έχω προσδιορίσει 100%, αλλά έχω επιλέξει το Business and Management Administration. Ω, τέλεια. Οπότε σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να πάνε όλα τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Σου εύχομαι όχι απλά μετάλλια, επιτυχίες στη ζωή επαγγελματική στον αθλητισμό, αλλά και όχι, και σε προσωπικό επίπεδο. Και γενικότερα να συνεχίσεις να βλέπεις τα πράγματα με αυτή την πλευρά που τα βλέπεις και να εξελιχθείς όσο περισσότερο γίνεται, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ, Νέσα. Δεν θα σε αφήσω όμως έτσι. Σου έχω challenge. Challenge. Δεν ξέρω. Πιστεύεις ότι, ας πούμε, τον Στίβο μπορείς να το κατέχεις και με κλειστά τα μάτια? Δεν ξέρω. Δεν το έχω δοκιμάσει. Μπορεί, το δοκιμάσεις τώρα. Μύρωνα, τι τραβάς. Δεν βλέπω τίποτα. Αυτό είναι ο σκοπός. Ναι. Είσαι έτοιμος να το περάσεις? Πιστεύω. Ωραία, έλα, θα καθοδηγήσω εγώ. Πάω προς τα πίσω. Έλα. Εδώ. Τρία, δύο, ένα. Πάμε! He did it! Αυτός λοιπόν ήταν ο Μύρωνας Ρυθμιωτάκης. Να μου το θυμηθείς ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον όσον αφορά τον αθλητισμό και το Στίβο. Τώρα όμως πάμε σε ένα θέμα που αρέσει τα κορίτσια μου. Girls tips. Και μάλιστα όσον αφορά τη μόδα, πώς θα φορέσουμε φέτος το floral, που είναι και το μεγάλο must sun trend για την άνοιξη, ε? Έχετε αγοράσει? Θέλετε να ψωνίσετε? Δεν ξέρετε ακριβώς τι να περιμένετε? Εγώ πάντως θα σας δώσω διαφορετικούς τύπους σε floral, σε πιο minimal, σε πιο έντονα, σε διαφορετικά χρώματα και πώς μπορούμε αυτά να τα φορέσουμε απλά, εύκολα και γρήγορα με πράγματα που έχουμε ήδη στην ντουλάπα μας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τρόπο για να φορέσουμε το floral και φέτος θα είναι πάρα πολύ στη μόδα το boho chic. Boho chic σημαίνει ότι έχουμε πολλά υφάσματα, πολλά τούλια, πολλή κίνηση γενικότερα, maxi πράγματα και τα maxi επίσης όχι μόνο σε φούστες αλλά και σε πουκάμισα. Τι εννοώ maxi πουκάμισο? Εννοώ το πουκάμισο να μην σταματάει εδώ, να πηγαίνει μέχρι κάτω και κάτω και κάτω, σχεδόν να φαίνονται μόνο τα δαχτυλάκια. Γενικότερα οτιδήποτε είναι πιο oversize, πιο χαλαρό, έτσι που έχει κίνηση και φραμπαλά, θεωρείται boho chic. Αυτό λοιπόν, αν έχετε τα μαλλιά σας κάτω και βάλετε και έντονα σκουλαρίκια, έτσι και με κοχύλια και με τέτοια, θα παίξει πάρα πολύ φέτος, όχι μόνο την άνοιξη, αλλά και το καλοκαίρι. Πώς μπορούμε τώρα αυτό να το απογειώσουμε και να το κάνουμε ακόμα πιο...
με μία μπόχο ζώνη. Μπόχο ζώνη τώρα μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε έχει καφέ και natural αποχρώσεις, χρυσές ή bronzing λεπτομέρειες και γενικότερα ακόμα και western style. Μας ταιριάζει πάρα πολύ και μπορεί να απογειώσει. Οπότε επιλέγουμε ή αλυσίδες ή κάτι αντίστοιχο όπως αυτό που σας είπα που να είναι λίγο western. Το βάζουμε εδώ στη μέση, όσο πιο ψηλό μέσα γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχεις φύγει από την άνοιξη και πας, ας πούμε, τέλη του Μάη να το βάλεις αυτό το look για τις διακοπές σου, έτσι. Για το καλοκαίρι, για ένα διήμερο, για ένα τριήμερο, για κάτι, βγάζεις το πουκάμισο έξω, αφήνεις αυτές τις δύο άκρες και κάνεις έναν κόμπο. Με αυτόν τον τρόπο δίνεις έτσι λίγο πιο καλοκαιρινό και πιο summer's look. Και έξτρα όγκο εδώ πέρα. Μην το φοβάστε, αν θέλετε να φανεί η κυλίτσα, απλά κάνετε το φιόγκο σας πιο χαμηλά, ακριβώς εδώ. Και δημιουργείται πάλι αυτό το εφέ που στενεύει λίγο τη μέση. Αλλά την ίδια στιγμή έχετε έτσι μια πιο καλοκαιρινή διάθεση. Δεν το που κάνω μέσα και όλα κλειστά. Και περισσότερα κολλιά, περισσότερα σκουλαρίκια θα δώσουν ακόμα πιο μπόχο διάθεση, την οποία τη θέλουμε πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι. Πάμε να δούμε πώς θα βάλουμε το ίδιο που κάμισο στην πόλη. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο look, στο οποίο κάνουμε. Έχουμε πάρει το πουκάμισο από τον μπόχο chic σύνολο και το κάνουμε street style και μάλιστα σε city vibe, δηλαδή σε αίσθηση πόλης. Πώς το καταφέρουμε αυτό? Απλά με ένα jean. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ? Έχουμε το πουκάμισο το οποίο είναι μακρύ. Δεν θέλουμε να είναι εδώ. Γιατί τι γίνεται? Η περιοχή της κοιλιάς και της μέσης έχει εξαφανιστεί και είμαστε μια ευθεία. Δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε, αυτή την πλευρά την αφήνουμε έξω, ενώ τη μέσα που έχει τα κουμπάκια τη βάζουμε μέσα από το jean. Έτσι λοιπόν, βάζω από μέσα. Έχω χρησιμοποιήσει μια λευκή ζώνη για να δώσω έτσι αυτό το ανοιξιάτικο look και λίγο πιο λευκό όσον αφορά τις λεπτομέρειες, τις οποίες έχει το πουκάμισο, τις έχει και η ζώνη. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργώ μια μέση, αλλά φαίνεται και το πουκάμισο ολόκληρο. Αυτό είναι ένα κολπάκι αν δεν θέλετε να βάλετε όλο το πουκάμισο μέσα από το τζιν για να έχετε όγκο στην περιοχή της κοιλιάς. Τι μας λείπει όμως? Κάτι μας λείπει. Μια τσάντα. Και θέλουμε μια τσάντα πόλης, μια τσάντα γραφείου, μια τσάντα που χωράει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτή εδώ η τσάντα, να τη δείτε καλά, γιατί αυτό το κόψιμο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο μας την άνοιξη. Λέγεται croissant. Ναι. Και είναι και αυτό εμπνευσμένο λίγο από τη Γαλλία. Λοιπόν, έχω μια τσάντα η οποία είναι και αυτή λευκή, μας δίνει αυτό το ανοιξιάτικο look. Έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα, οπότε αν δεν μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας και ταυτόχρονα δίνει σε αυτό το look έτσι πιο city vibes όπως είπαμε, αλλά ταυτόχρονα με πολύ πολύ στυλ. Πάμε στο τρίτο look, είναι floral, είναι pink, είναι ζεστό, έτσι ροζ, έχει κόκκινο και το ροζ και το κόκκινο είπαμε ότι είναι ο must συνδυασμός για φέτος την άνοιξη και φυσικά τα συνδυάζει όλα. Έχουμε πλισέ, είναι maxi αλλά σταματάει στον αστράγαλο, έχουμε έντονη ζώνη την οποία έτσι συντονίζουμε λίγο περισσότερο με ένα φιόγκο εδώ όπως είπαμε γιατί θέλουμε αυτό το σχήμα κλεψίδρας και έχουμε κλείσει και το πουκάμισο γιατί είναι πουκαμισοφόρημα μέχρι πάνω. Γιατί δίνει ένα πιο girly attitude. Αν έχετε μαζέψει λοιπόν εδώ και τα μαλλιά και κάνετε και ένα κοτσάκι με ένα έτσι vintage σκουλαρίκι θα έχετε αυτό το creepy look το οποίο είναι πάρα πολύ must τα τελευταία 2 χρόνια και φέτος το 24 θα είναι από τα μεγαλύτερα trends. Λοιπόν, σε όλο αυτό εδώ μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, μπορούμε να το μεταμορφώσουμε λιγάκι. Πώς? Ανοίγουμε εδώ τα κουμπάκια από το πουκάμισο, 2 κουμπιά είναι αρκετά. Βγάζουμε τη ζώνη και τη χρησιμοποιούμε σαν φουλάρι. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μεταμορφώσει λιγάκι το φόρεμα, κρατάμε το ίδιο print φυσικά παντού, αλλά του δίνουμε μια πιο χαλαρή αίσθηση και πιο από γαλλική ρευγέρα. Είμαι εμπνευσμένη σήμερα, το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, αυτό είναι το look. Βάζουμε ένα πέδιλο είτε σε nude απόχρωση είτε σε κοντινή με τα χρώματα που έχουμε στο φόρεμά μας. Και φυσικά μην ξεχνάτε να στριφογυρίσετε γιατί το πλισέ θέλει κίνηση. Μουσική.
τελευταίο look, πιο girly, ένα look έτσι λίγο πιο ρομαντικό. Ένα look το οποίο μπορείς να βάλεις μες στη πόλη, αλλά μπορείς να βάλεις και σε ένα ωραίο έτσι, ρομαντικό dinner. Είναι για έξοδο, είναι για night out, είναι για ρεντεβουδάκια, να το πω κι αλλιώς. Γιατί έχουμε floral φόρεμα, mini, έχει μαύρες λεπτομέρειες, οπότε τις έχω χρησιμοποιήσει για να δεις όλα τα υπόλοιπα. Έχω βάλει ένα δερμάτινο τσακάκι, ή αλλιώς δερματίνη κατά βάση, το οποίο είναι το κλασικό blazer που είναι λίγο oversized. Το βάζω στους ώμους, γιατί θέλω να δείξω τις λεπτομέρειες στο μανίκι. Χρησιμοποιώ ένα πιο ψηλό καλτσάκι να φαίνεται λίγο από το αρβιλάκι, ένα μαύρο αρβιλάκι για να το κάνω λίγο πιο χαλαρό. Προσπάθησα μεν, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να βάλω τα κούνια. Και φυσικά μια μαύρη ζώνη πάλι για να εστιάσουμε στο κομμάτι της μέσης, αλλά να δέσουμε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Έτσι λοιπόν, θα πάρετε ένα φόρεμα, θα δείτε ένα χρώμα το οποίο είναι έτσι λίγο πιο σκούρο για να το καταλαγιάσετε λίγο, να μην είναι τόσο έντονο και τόσο φωσφοριζέ και θα χρησιμοποιήσετε αυτό για τα αξεσουάρ. Με αυτόν τον τρόπο, απλά, εύκολα και γρήγορα, έχετε κάνει το floral αυτό look λίγο πιο grounded, λίγο πιο προσγειωμένο στην καθημερινότητα και στην πόλη και την ίδια στιγμή το ίδιο ρομαντικό γιατί είναι floral. Πώς να το κάνουμε. Και τώρα λοιπόν που είδατε το floral με άλλο μάτι, περιμένω τους δικούς σας συνδυασμούς μέσα από τα social media της Crete TV. Τώρα έρχεται στην παρέα μας εδώ στο B ο Κώστας Μαλιάτσης σε μια συζήτηση που πραγματικά είναι αθόρμητη, είναι εξωκαρδιστική, αλλά πάνω απ' όλα θα σε κάνει να εμπνευστείς αν θέλεις να ακολουθήσεις κι εσύ το ίδιο μονοπάτι. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα, μέχρι και ταινία ετοιμάζει. Αλλά φυσικά σας έχω και challenge. Όλα αυτά αμέσως τώρα, εδώ, στην Crete TV. Μετά το Be Stylish ήρθε η ώρα για Be Inspired. Θα κάνουμε συζητήσεις που εμπνέουν, ξέρετε. Ένας άνθρωπος που εμένα προσωπικά με εμπνέει πάρα πολύ και μου χαρίζει γέλιο, διάθεση και γενικότερα κίνητρο, γιατί ναι, μένει στο κομμάτι της κωμωδίας, αλλά δεν σταματά ποτέ να ονειρεύεται, να δοκιμάζει επιχειρηματικά καινούργια πλάνα και έχει μια συνέχεια και μια ροή ασταμάτητη. Δεν είναι άλλος από τον Κώστα Μαλιάτση, ο οποίος είναι αμέσως τώρα εδώ κοντά μου στο Be. Όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς και πήγαινα στην παιδική χαρά και έργα με διάσηση. Ερχόταν η μάνα με ένα φακό και μου λέει: «Ψητά, ακολούθα το φως χοντρούλι να δω μα διαστέλλεται η κόρη σου». Και ήμουν μαμά, έχω προεστήριο τώρα, άσε με να φύγω. 1,30 ύψος τσουλήθρα. Τη θυμάστε τη δικιά μας τσουλήθρα. Πού τα σας καλωσιά. Είχε άλλο καιρό εδώ, άλλο καιρό εκεί πάνω. Ένα τέταρτο να ανέβεις, ρε. Το θυμάστε το μονόζυγο τι ωραίο που ήταν. Που έβλεπες τα άλλα παιδάκια, πηγαίναν πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Και το βλέπεις κι εσύ και λέγες: «Α, θα κάνω κι εγώ». Αλλά δεν έχεις υπολογίσει τη βαρύτητα. Και έκανες 1-2 και καθώς είναι κύριε, έτσι. Και δεν πήγαινες ούτε μπροστά ούτε πίσω. Δεν στο επέτρεπε η βαρύτητα. Και έκανες έτσι το κάγκελο, μπας και σωθείς. Αλλά και να το πιανες, δεν γίνονταν κάτι. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, καθώς εκεί σας εντώνει και κρεμόσουνε. Και περίμενε στο αναπόφευτο. Και κάτω δεν είχε τάπιτα. Κάτω είχε τα καρφιά από το Mortal Kombat. Καλησπέρα, Κώστα. Πού είσαι, η Νέσα, μετά από 200 χρόνια σε ξαναβρίσκω. Πραγματικά καλέσα. Μετά από 200 χρόνια. Ναι. Πώς είσαι. Όταν σ' άφησα δεν είχες καν παιδί. Αλλά ναι, είμαι πώς καλά. Έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολλά. Εσύ έχεις παιδί. Όχι, και εγώ δύο γατιά όμως. Okay. Λοιπόν, τι να πω για σένα. Stand-up comedian, συγγραφέας, επιφανικός παραγωγός, ξημεροβραδιάζεται το παιδί, τρέχει, παραδόθε. Τι κάνεις αυτό το διάστημα και πες μου, μήπως έχεις πιαστεί λίγο με αυτά που έχεις καταπιαστεί. Έχω λίγο πιαστεί, η αλήθεια είναι έτσι όπως το λες. Τώρα τελευταία τελειώσαμε λίγο τα τρεξίματα με το καινούριο Los Angeles, ναι, στον Πειραιά. Έτσι. Και δεν σου φτάνε ένα. Δεν μου φτάνε ένα, ήθελα και δεύτερο. Ήθελα να πάει και κωμωδία προς τον Πειραιά πλευρά. Και τώρα που είχαμε σε μια σειρά, σε ένα πρόγραμμα, ο κόσμος το έμαθε. Ξεκινήσαμε τις πρώτες παραστάσεις έξω της στο Α. Είναι πολύ πιο, πολύ πιο κόζι, γιατί είναι λίγο πιο ένας, έτσι, μαζί με τον άλλον. Χουλιάρικο. Πιο χουχουλιάρικο. Και τώρα σιγά σιγά θέλουμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα που κάθε Κυριακή ο Πειραιάς να έχει stand-up comedy. Πολύ καλό. Λοιπόν, έχει αλλάξει κάτι αυτά τα δύο χρόνια όσον αφορά και το Los Angeles αλλά και γενικότερα. Γιατί κάτι μου έλεγες ότι θα ξεκινήσεις, αλλά δεν ξεκίνησε τελικά και τώρα είναι η στιγμή του. Και ξέρεις για ποιο μιλάω. Ναι, ξέρεις καλά, τα λες για πολύ το ήρθε ωραία. Το θεωρώ ότι ήρθε η ώρα, κάναμε αλλαγές στο σενάριο. Και ευελπιστούμε σιγά σιγά να μπούμε σε μια τελική ευθεία να βγούμε.
Και πότε να το περιμένουμε το πλήσιο πάντων. Εμείς θέλουμε να βγούμε τώρα το 25. Δηλαδή να μπούμε τα γυρίσματα εδώ τέτοιο, όσο πιο νωρίς γίνεται, για να μπορούσαμε να βγούμε το 25 του κινηματογράφου. Θεωρώ ότι είναι doable. Τέλεια. Δεν λέω τίποτα γιατί την άλλη φορά πάθα πανδημία. Ναι, ναι. Άστα, για να μην ξαναβγεί κανένα καινούριο ιός, το βουλώνω. Λοιπόν, για πες λίγο. Έχεις καταγωγή από τη Χιλή, έχεις γεννηθεί στη Ρωσία. Ναι. Και στην Ελλάδα τώρα. Ναι, ναι, πώς νιώθεις για όλα αυτά. Οι γονείς μου είπαν να παίξουν τρίβια με χώρες. Όχι, η μητέρα μου είναι από τη Χιλή, ο πατέρας μου από την Ελλάδα. Η Ρωσία πού? Σπουδάζαν εκεί, στο, στη Μόσχα. Και οι δύο. Και γνωριστήκανε. Βγήκα, ξέρετε πώς πάει αυτό. Ναι. Και έμεινε εκεί μέχρι το 1,5-2. Ναι. Και μετά έφυγα για Χιλή. Αλλά... Σου ζήτησα να αλλάξει ταυτότητα, γιατί έγραφε ακόμα. Ναι. Είχα, η πρώτη μου ταυτότητα που είχα βγάλει έγραφε SSSED. Και δεν υπάρχει προφανώς SSSED ακόμα. Και ποτέ πρέπει να ταξιδέψω εγώ. Και την κοιτάει ο αστυνομικός και μου λέει: δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Λέω: γιατί? Μου λέει: δεν υπάρχει αυτή η χώρα εδώ. Πρέπει να πας να βγάλεις μια χώρα που υπάρχει. Και ναι, είμαι full μετά από Χιλή ήρθα Ελλάδα και τώρα Ελλάδα. Με τη Χιλή τι σχέση έχεις? Είναι εντάξει η χώρα μου, δηλαδή είναι το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειάς μου εκεί. Άνθρωποι δικοί μου, τύπου μεγάλωσα εκεί πέρα, είναι άλλη φάση. Πας συχνά? Δυστυχώς όχι. Θα έπρεπε να πηγαίνω πολύ πιο συχνά. Τελευταία φορά ήταν πριν το Λύκειο για να καταλάβεις πόσο χρόνια έχω να πάω. Απλά κάπως το δένουμε με την οικογένεια γιατί έρχονται πολύ συχνά. Γιατί εντάξει, Ελλάδα τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει άνθρωπος στο εξωτερικό. Ναι. Που να μην θέλει να έρθει σε ένα νησί εδώ. Τώρα, ας πούμε, το προηγούμενο καλοκαίρι με τους Χιλιανούς ήρθαμε στην Κρήτη. Ναι, δηλαδή κάναμε tour όλη την Κρήτη και δεν είχαν ξαναδεί. Είχαν πάθει σοκ. Και είχα πάθει και εγώ σοκ, γιατί δεν είχα έρθει στην Κρήτη καλοκαίρι. Και ήμασταν όλοι Χιλιανοί έτσι, τι είναι εδώ. Τι είναι. Αλλά ήταν φασάρα. Και τι τους άρεσε περισσότερο στην Ελλάδα? Το φαγητό. Στην Κρήτη, ειδικά. Το φαγητό. Το φαγητό. Γιατί. Δεν το, ακόμα και ο Ντάκος είναι σε φάση κάθονται και το αναλύουν μισή ώρα. Που το σκέφτηκαν, που το έκανε. Ξέρω εγώ, το πιο default πράγμα που μπορεί να έχουμε. Η χωριάτη και ο Ντάκος και αυτά για αυτούς είναι ανάλυση. Φάση το λάδι, το παξιμάδι που είναι ναι, μεν. Πώς το σκεφτήκανε να μαλακώνει. Φάση Ντάκος, ξέρω εγώ, μπρο. Εντάξει. Και οι άλλοι τύπου το συζητάνε, παίρνουν FaceTime άλλους. Κοίτα τι τρώω. Άμα ρωτήσει κάποιον αν είσαι από τη Χιλή, θα λέει ψέματα, λέει τσιγκλό το πολλασάρι. Θέλουμε να το σιγουρέψουμε αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω διάφορα πράγματα. Έρχεται το για τρίβια. Να δούμε τώρα. Ναι, δηλαδή τι χωρί challenge έτσι. Καλά, απλά. Έχει δίκιο. Πρέπει να βάζει αμελή στα ισπανικά, συνήθω αυτό γίνεται. Α, ναι. Για πέ, τώρα να είδε. Θέλω να μου πει ναι. Την πρώτη σου ατάκα με την οποία θα ξεκινήσει το πιάστηκα στα ισπανικά. Την πρώτη μου ατάκα, όλα με Γιάμο Κώστας. Τι να πω, ναι, εντάξει, Βιενβενίδος και χειροκρότημα για σας. Αλλά θέλω να πω ότι συνήθως αυτό μου λένε. Κάθε φορά με ρωτάνε τι γλώσσα μιλάνε στη Χιλή. Ναι, μου καλά, λένε... δεν ξέρω τι μιλάνε ισπανικά. Ναι, όχι, μου λένε χιλιανικά. Χιλιανικά. Κάνω μια παύση εκεί να το σκεφτούμε όλοι μαζί. Λέω ισπανικά. Α, και μου λέει πες κάτι. Πάντα αυτό ωραία. Είναι. Ρε. Λοιπόν, πρέπει να συγκρουφτούμε ότι είσαι όντως. Ναι, πάμε. Κάνουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, πρωτεύουσα της Χιλής. Σαντιάγο. Ωραία, μπράβο. Είσαι πολύ καλός. Πόσο πληθυσμό έχει περίπου η Χιλή? Η Χιλή, δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Ξέρεις τι παίζει με τη Χιλή, επειδή είναι πολύ λεπτή χώρα και είναι αυτή η γραμμούλα εκεί. Μακρόστερη. Μακρόστερη. Όλοι νομίζουν ότι έχει πολύ λίγο, αλλά δεν έχει. Είναι πολύς κόσμος. Πόσο είναι? 19,5. 19,5 εκατομμύρια. Χώρεσαν όλοι αυτοί σε αυτή τη γραμμή. Είδατε, μπράβο, μπράβο μας, μπράβο μας. Άλλη ερώτηση. Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, τι συνορεύει ανατολικά με τη Χιλή, ποια χώρα? Η Αργεντινή. Προφανέστατα και κάτω-κάτω είμαστε όλοι μαζί. Κάτω-κάτω στην Παταγωνία και λίγο Βραζιλία μέσα και λίγο Αργεντινή. Όλα. Λίγο Βολιβία. Και πάνω είμαστε με το Περού. Έτσι. Λοιπόν, ποιος είναι τώρα ο πρόεδρος της Χιλής? Αχ, δεν το πιστεύω ότι αυτό πράγμα ξέρει γιατί μου το συζήταγα. Γιατί πήγα στην πρεσβεία για κάτι δουλειά και το ξέχασα τώρα. Δεν το θυμάμαι. Έλα. Δεν το θυμάμαι. Γκά. Γκάμπριελ. Ναι. Μπο. Όχι, Γκάμπριελ Μπόλτ. Δεν το θυμούμαι καθόλου. Όχι, νόμιζα ότι θα το κάπως βοηθούσε, αλλά δεν. Τον Γκάμπριελ έχασα. Κάπως αλλιώς το θυμόμουν, ναι. Λες να το γράψεις λάθος. Από τις πρώτες νότες. Να έχει άλλο τόνο. Φαντάζει να είναι άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Όχι, εγώ αυτό έχω ψάξει. Σε εμπιστεύω πως εμπιστεύω. Λοιπόν, καλά τα πήγες, 50-50. Το πληθυσμό δεν ήξερες και τον πρόεδρο. Εδώ στην Ελλάδα να ρωτήσεις πόσο πληθυσμό έχουμε και ποιον πρόεδρο έχουμε. Ρωτάμε τι γιορτάζει του 25 Μαρτίου και είναι. Τους πειράτες, τους Καραϊβικείς, που είπαν όχι στους Γερμανούς. Τέλος πάντων, ναι, καλά ήμουνα. 2 στα 4. Μπράβο. Τίμιος. Τίμιος, πολύ τίμιος. Όσον αφορά το ραδιόφωνο τώρα, αυτό το πρωινό ξύπνημα και αυτό το.
matching που έχεις κάνει με τη Φελίτσια, το οποίο εντάξει, είναι λες και. Τι να πω. Γνωρίζετε κιόλας από πολύ μικρά. Ναι, είμαστε παιδική φίλη, μικρή, έτυχε τελείως άσχετο. Ναι. Αλλά υπάρχει αυτή η χημεία, πολύ έντονα. Ναι, είμαστε και χρόνια συνεργάτες, γιατί είχα επιλέξει τη Φελίτσια για κάποια project στο ίντερνετ και δουλεύαμε μαζί από πιο παλιά. Και έτυχε να συναντηθούμε. Ραδιοφωνικά ήταν και πιο πριν αυτή στο Σφαίρα. Και εμείς μετά κάναμε μάτς στο Ρυθμό. Ναι. Και είμαστε τώρα το 7 με 10 καθημερινά, morning crew. Το οποίο είναι αυτοί που λένε συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται. Ποτέ να χτυπάει το ξυπνητήρι στις 5 και 45 και να λες. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τώρα αστείο μέχρι τις 10. Ουα. Και στην Αθήνα δεν υπάρχει ώρα που δεν έχει κίνηση. Οπότε εμείς ξεκινάμε το πρωί και από το πρωί τρως πακέτομα. Ειδικά στο Κηφισό, μισό μηχανάκι να έχει πάει λίγο χειρότερα. Τέλος, είμαστε όλοι έτσι. Ωραία. Απολυθήκαμε. Θα είμαστε για πάντα εδώ. Ναι, είναι πολύ ωραίο όμως το ραδιόφωνο γιατί έχει engage με τον κόσμο. Είναι εκείνη την ώρα που ακούνε οι περισσότεροι. Ψυχοθεραπεία δεν είναι και λίγο. Είναι και λίγο ψυχοθεραπεία γιατί έχουμε την τύχη να κάνουμε entertainment ραδιόφωνο που είναι πολύ σημαντικό για το πρωινό. Για να πηγαίνει κιόλας η δουλειά του λίγο χαρούμενος, να ακούει πλάκες, να ακούει ατάκες και παρέα κυρίως. Και με τη Φελίση έχουμε χημεία, οπότε βγαίνει πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή κάνουμε full παρέα με τον κόσμο. Είμαστε μια εκπομπή που στηρίζεται πολύ στα μηνύματα. Τέλειο αυτό. Είναι ωραίο αυτό που το κάθε σου επάγγελμα στην ουσία που κάνεις βοηθάει το άλλο. Ναι. Γιατί κάπου συνδέονται. Δηλαδή είναι όλα διαφορετικά μεν, αλλά έχεις έναν τρόπο και τα συνδέεις όλα μεταξύ τους. Ναι, η κωμωδία θεωρώ βρίσκεται παντού. Mm. Και στα καλά και στα κακά. Τώρα στα media η κωμωδία είναι πολύ διαφορετικό κομμάτι, πολύ μόνη της. Αλλά όλα τα πράγματα μαζί είναι αυτό που λες. Έχουν τον κοινό παρανομαστή που σε πάει γιατί άλλη κωμωδία θα κάνεις στο ραδιόφωνο, άλλη κωμωδία θα γράψεις για ένα κείμενο, άλλη κωμωδία έχει παράσταση, ένα βιντεάκι στο YouTube. Είναι άλλοι πλανήτες και άλλα κοινά που παρακολουθούν. Mm-hmm. Οπότε χαίρομαι που μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό που αγαπάω. Και ας έχει, ξέρεις. Ας πούμε στο ραδιόφωνο πολλές φορές που έχουν φύγει βρίσκεται. Ναι. Δηλαδή που στην παράσταση και στα βίντεο είμαι λίγο αρθέρος. Και κάθε φορά είναι η Φελίσια έτσι που προσπαθεί να κάνει τις κοντσόλες, να ανεβάσει μουσικές και με συμβάσει, oh no, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορείς να ξεπείς. Είναι και μέρος του χαρακτήρα. Ναι. Και είναι και χαρακτηριστικό σου, ρε παιδί. Δεν γίνεται να ακούσουμε και να μην πεταχτεί κάτι. Ναι. Αυτό το γράφουνε και σε ευχαριστώ για σήμερα. Δεν σου έχει φύγει ακόμα. Είμαι κύριος μέχρι τώρα. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι μας στέλνουν μερικά μηνύματα ακροατές τέλος της εκπομπής και λέει μπράβο Κώστα, μία εκπομπή που δεν έβρισκα. Να πάμε παιδιά, το έχω. Αλλά εντάξει, ξέρεις. 12 points. 12 points για το Morning Crew. Το όνομα του πιάστηκα από πού? Είναι το πιο χαζό πράγμα στον κόσμο. Η προηγούμενη παράσταση λεγόταν 10 χρόνια κουβάλιμα. Ναι. Και μετά το παπιάστηκε. Απλά συνδέεται με το προηγούμενο. Στην ουσία το πιάστηκα με τα 10 χρόνια. Είναι το επαιτειακό κείμενο που έγραψα για τα 10 χρόνια. Ναι. Αλλά βγήκε πάρα πολύ μεγάλο. Βγήκε 120 λεπτά. Όχι, part 1, part 2. Οπότε για να μην φεύγει ο κόσμος με κύλι από τις παραστάσεις, το έκανα δύο. Και δεν ήθελα να το πω 10 κουβάλιμα 1 και 10 χρόνια κουβάλιμα 2 η εκδίκηση. Θέλω να το πω κάτι και. Πιάστηκα. Μέχρι εκεί ήμουνα, παιδιά, συγγνώμη. Όχι, καλύτερο. Ναι. Σε πιστεύουμε. Και εγώ πάντως σταθήκα με τίτλο μόνο. Με το πιάστηκα. Ναι, έχω πιαστεί πάρα πολύ φέτος. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, τι πλάνα έχεις για το μέλλον, δηλαδή θα περιμένουμε το 25 την ταινία. Mm-hmm. Και τι άλλο. Θεωρώ ότι θέλω να ρίξω λίγο το βάρος στο κομμάτι το συγγραφικό ως προς τον κινηματογράφο και ως προς το βιβλίο. Δηλαδή θέλω να βγει το δεύτερο βιβλίο μου. Με τίτλο. Ένα για τα άντα. Είναι ένα κωμικό πάλι ημερολόγιο για την κρίση των αντρών στα 30. Πέρασε από την κρίση. Ναι, έντονα. Είσαι με τα καλά σου, φουλ. Στα 30 οι άντρες πλέον, επειδή είναι και η κοινωνία έτσι. Γιατί δεν συζητάμε πάντα πάρα πολύ το τι περιμένει η κοινωνία από τον άντρα. Mm-hmm. Περιμένει να είναι πετυχημένος, να είναι προστάτης, να είναι. Να τα έχει φτιάξει όλα για να μπορέσει να παρέχει και όλο αυτό το πράγμα που περνάει από νόρμα σε νόρμα και από στερεότυπο σε στερεότυπο, κάνουν τους άντρες να τα καταπίνουν όλα αυτά. Mm. Γι' αυτό βλέπουμε και τεράστιες ποσοστά κατάθλιψης, τεράστια ποσοστά αυτοκτονιών σε άντρες σε αυτή την ηλικία. Γιατί λανθασμένα θεωρούν ότι δεν τα κατάφερα. Ναι, απέτυχα, ας πούμε. Είμαι 32 και δεν έχω κάνει αυτά που έπρεπε να κάνω. Και όπως και η γυναίκα έχει ακριβώς το ίδιο αντίστοιχο με το πότε θα γίνεις μάνα, πότε θα παντρευτείς, πότε το ένα, πότε το άλλο. Έτσι και οι άντρες, λίγο πιο βουβά, περνάνε τις δικές τους κρίσεις χωρίς να τα λένε. Mm-hmm. Και έχω πάρει αυτό το μικρό κομμάτι και έχω κάνει ένα ψεύτικο ημερολόγιο ενός άντρα, fiction δηλαδή, ψεύτικο,
από και δικές μου προσωπικές εμπειρίες, αλλά και γενικότερα, από τη μετάβαση ενός άντρα στα 30, που γι' αυτό λέγεται και ένα για τα άντα. Έτσι ακριβώς όπως έκανα και με το ήρθε το χαρτί, που είναι ένα αγχωτικό κομμάτι ο στρατός, και το πήρα και το διακομόδησα για να το βλέπουν μικρότερες ηλικίες να το διαβάζουν και να πηγαίνουν στο στρατό πιο ήρεμοι. Να, πάρα πολύ ωραίο. Προκειμένου πώς και πώς. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Μαλιάτσης. Σούπερ! Θα τον δούμε σε ένα Crete Tour πάλι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος από tour σε tour σε tour σε tour σε tour. Δεν θα τον χάσετε λεπτό. Παράσταση πιάστηκα. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ ρε παιδιά που είστε πάρα πολύ ωραίοι. Εδώ θα ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Και να έρθετε στην παράσταση. Να πάμε για καφέ. Θα τα πούμε. Ήρθε η ώρα για Be Organized. Κάναμε ταξίδι μας στη Γαλλική Ριβιέρα, αλλά πώς φτιάξαμε τη βαλίτσα μας άραγε. Λοιπόν, η χειραποσκευή είναι πολύ μεγάλο must στα αεροπλάνα και μάλιστα με τα πιο οικονομικά εισιτήρια, γιατί δεν χρειάζεται να χρεωθούμε περισσότερο για να πάρουμε μια μεγάλη βαλίτσα. Αν λοιπόν πας να ταξιδέψεις κάπου μέχρι και 4 ημέρες, πολύ εύκολα χωράς τα πράγματά σου μόνο στη χειραποσκευή 8 κιλών. Πώς? Θα το δούμε αμέσως τώρα, παρέα, για να δούμε πώς θα χωρέσουμε όλα τα απαραίτητα, όλα τα σημαντικά, να μας λείψει τίποτα μα τίποτα και την ίδια στιγμή να είναι όλα οργανωμένα και τακτοποιημένα μέσα σε αυτή τη μικρή χειραποσκευή. Ξεκινάμε λοιπόν με τα ρούχα. Παίρνουμε τα ρουχαλάκια μας, ό,τι και να είναι παιδιά, που κάμισα, υφάσματα, τα πάντα όλα, και τι τα κάνουμε? Ρολό! Ναι, κι όμως, το ρολ δημιουργεί πολύ λιγότερο χώρο. Και ναι, μεν όσο αστείο και να σας φαίνεται, δεν τσαλακώνεται το ίδιο όπως όταν τα διπλώνουμε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το μαγικό, αλλά πιάνει, το έχω κάνει σε κάθε, μα κάθε ταξίδι, σε κάθε χειραποσκευή. Λοιπόν, φτιάχνουμε ρολά, τα ρουχαλάκια μας και τοποθετούμε έτσι, κάθετα. Γιατί θέλουμε να χωράνε μέχρι και 2 και 3 στίβες και να μπορέσουν να κολλήσουν το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε να έχει πάρα με πάρα πολύ χώρο η βαλίτσα για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, έχω βάλει το πουκάμισο, θα βάλουμε και τη φούστα. Βλέπετε τώρα πόσο όγκο έχει έτσι αυτό το ρούχο. Αν το δίπλωνα, θα έπιανε σχεδόν τη μισή βαλίτσα. Το βλέπετε? Τώρα που το κάνω ρολό και θα δείτε πόσο λιγότερο χώρο θα πιάσει από τη βαλίτσα μας. Λοιπόν, την έχω διπλώσει στη μέση, τη φούστα. Και ξεκινάω πάλι και τι κάνω ρολάκι. Τουπ, 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 τουπ. Και τοποθετώ ακριβώς πάνω από το πουκάμισο. Βλέπετε τη διαφορά στο πόσο χώρο πιάνει. Αυτό λοιπόν το κάνουμε σε όλα μας τα ρούχα, είτε είναι φορέματα, είτε είναι μπλουζάκια, είτε είναι πουκαμίσες, είτε είναι οτιδήποτε, εκτός από τα σακάκια και από τα τζιν. Γιατί αυτά έχουν περισσότερο όγκο, οπότε όσο και να τα κάνουμε ρολό δεν θα μας δημιουργήσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν, τα πιο λεπτά υφάσματα τα κάνω όλα ρολά, τις ζωνούλες τις κρατάω στην άκρη, θα σας δείξω γιατί. Πάμε λοιπόν και στο κόντο το φορεματάκι, το κάνουμε και αυτό ρολό. Και όσα ρούχα και να βάλουμε, αν έχουμε μια στήλη από ρολό σε ρούχα όλο κάτω, είμαστε πάρα πολύ χαλαροί και πολύ άνετοι, γιατί πολύ εύκολα από πάνω μπορούμε να βάλουμε τα τζιν και τα σακάκια. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχω ούτως ή άλλως χώρο, θα αφήσω εδώ τα ρουχαλάκια μου, θα πιάσω το τζινάκι, που στο τζιν είπαμε δεν κάνουμε ρολό, αλλά το διπλώνουμε κανονικά, ιδανικά 3 φορές, για να έχει αυτό εδώ το πάχος. Και το βάζω είτε πάνω από τα ρούχα αν έχω όλη τη βαλίτσα γεμάτη ρολά, είτε όπως συγκεκριμένη περίπτωση δίπλα. Το ίδιο κάνω και με το σακάκι. Έχω κλείσει το σακάκι μου, το έχω διπλώσει κλασικά με τα μανίκια προς τα μέσα. Και αυτό δεν θέλουμε να τσαλακώσει, αν το κάνουμε ρολό θα πιάσει πάρα πολύ όγκο, οπότε και αυτό το διπλώνουμε κανονικά και το βάζουμε και αυτό δίπλα. Οπότε έχουμε φορέματα, πουκαμίσες, φούστες, σακάκι και τζιν. Τα βασικά για 4 ημέρες. Έχουμε ήδη 4 με 5 look. Τι κάνουμε τώρα? Θέλουμε να πάρουμε πάρα πολύ ωραίες εσάρπες από πάνω ή στην ουσία μαντήλια ή οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο. Και αυτό ρολό. Και το εύκολο με το ρολό είναι ότι μπορείς να πιέζεις από πάνω και σε καμία περίπτωση όγκος να μην βγαίνει προς τα πάνω. Το έχω κάνει τρίγωνο, πάλι ρολό. Και πάλι πιέζω μέχρι και τα κρόσια να μπουν όλα ανάμεσα στα ήδη υπάρχον ρούχα. Μας έχουν μείνει οι ζώνες και οι κάλτσες.
Λοιπόν, συνήθως οι βαλίτσες εδώ στην άκρη έχουν ένα μικρό τσεπάκι στο οποίο πολύ εύκολα βάζουμε ζώνες και κάλτσες. Είναι συνήθως εδώ. Αν δεν υπάρχει αυτό το τσεπάκι, μην αγχώνεστε, πάρετε ένα κλασικό υφασμάτινο πουγγί και τοποθετήστε εκεί. Αλλιώς παίρνουμε τις καλτσούλες μας και τις βάζουμε εδώ. Πάλι κερδίζουμε χώρο full. Τοποθετούμε όλα εδώ σε αυτό το διχτάκι και κλείνουμε το φερμουάρ. Παίρνουμε τα παπούτσια μας. Σε ένα ταξίδι στο οποίο φεύγουμε για 4 ημέρες, κρατάμε ένα πολύ χαλαρό και άνετο παπούτσι, το οποίο είναι συνήθως αυτό που φοράμε ήδη, αρβιλάκι ή αθλητικό για να είμαστε άνετοι στο αεροδρόμιο, αλλά και γενικότερα εκεί που θα περπατήσουμε πάρα πολύ για να εξερευνήσουμε το τοπίο, και ένα παπούτσι ίσως πιο βραδινό, ίσως πιο καλό, κάτι που θέλουμε να βάλουμε ίσως για ένα night out και για πιο χαλαρή έξοδο. Τι κάνουμε όμως τώρα? Δεν βάζουμε το παπούτσι έτσι απλά μέσα. Χρησιμοποιούμε υφασμάτινες τσάντες, τις οποίες τις έχουμε όλοι λίγο πολύ στο σπίτι μας, και τοποθετούμε το δεύτερο ζευγάρι παπούτσια μέσα στην υφασμάτινη αυτή τσάντα. Τσουπ, μπαίνει το πρώτο, μπαίνει και το δεύτερο. Τη γυρνάμε γύρω-γύρω, τη κλείνουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Τώρα το συγκεκριμένο παπούτσι δεν έχει και πολύ όγκο. Ανοίγουμε το δίχτυ και βάζουμε το παπούτσι μέσα. Σε όλο το υπόλοιπο εδώ βάζουμε τις ζώνες. Έχουμε 3 ζώνες και μία υφασμάτινη 4. Και μετά σε ένα άλλο πουγγί διάφανο μπορούμε να βάλουμε και τα ισόρουχά μας και να είναι όλα μαζί σε ξεχωριστές τσαντούλες μέσα στο διχτάκι και ξεχωριστά από τα ρούχα. Τι μας έχει μείνει τώρα? Μας έχει μείνει μια τσάντα, πρέσες ή οτιδήποτε, ακόμα και ένα σεσουάρ. Εγώ σε συγκεκριμένη περίπτωση έχω κανονίσει το δωμάτιο να έχει το σεσουάρ, οπότε θέλω μια πρέσα για τα μαλλιά. Αυτή τώρα, επειδή έχει όγκο και είναι πιο βαλιά, την τοποθετούμε και αυτήν οριζόντια στη βαλίτσα και την πιέζουμε να πάει προς τα κάτω. Μετά, έχω βάλει όλα μου τα αξεσουάρ, ό,τι θέλω να φορέσω εκεί, από κολλιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια και μπλα μπλα μπλα, μέσα σε αυτό εδώ το τσαντάκι, και τα πιο minimal τα έχω ήδη σε ένα δεύτερο πουγγί. Δηλαδή, θα δείτε εδώ στο πρώτο, έχω τα πολύ έντονα κοσμήματα που θέλω να βάλω σε αυτό το ταξίδι, και τα πιο λεπτεπίλεπτα, που είναι πιο κανονικά κοσμήματα, χρυσαφικά και όλα αυτά, τα έχω σε ένα άλλο που το βάζω και αυτό στο πουγγί. Τι καταφέρνουμε με αυτόν τον τρόπο? Να πιάνουμε λιγότερο όγκο στη βαλίτσα. Τα ξεχωριστά σακουλάκια, ενώ μεν βάζετε έξτρα ύφασμα, βοηθάνε στο να μην απλώνται τα πράγματα και να μπορούν να είναι όλα συγκεντρωμένα σε ένα μέρος. Οπότε βάζω και αυτό το πουγκάκι πάνω στη βαλίτσα μου. Και έχω τα ήδη περιποίησει και το μπάνιο και αυτά ξεχωριστά σε ένα τσαντάκι. Τα βάζουμε και αυτά οριζόντια, δίπλα στα αξεσουάρ. Έχω ένα νεσεσέρ που έχει μέσα όλα τα καλλιτικά τα οποία χρειάζομαι, μέχρι και τα πινέλα, μέχρι και μάσκαρες και οτιδήποτε. Το τοποθετώ και αυτό οριζόντια. Έχουμε βάλει τα πάντα, παίρνουμε και μια λάκ για τα μαλλιά. Ιδανικά τώρα, αν αυτή τη βαλίτσα δεν θα την παραδώσετε, να προσέξετε οτιδήποτε είναι υγρό και σε συσκευασία πρέπει να είναι μέχρι 100 ml. Αν την παραδώσετε, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, μπορεί να είναι και περισσότερο. Και βάζουμε και τη χτένα, και τέλος και καλύτερο και το πιο σημαντικό, οι τσάντες θα είναι πάντα πάνω. Πάνω από όλα τα ρούχα, πάνω από όλα τα αντικείμενα, γιατί δεν θέλουμε να πατικωθούν, δεν θέλουμε να χαλάσουν το σχήμα τους. Οπότε τις τσάντες ποτέ δεν τις βάζουμε χαμηλά και κάτω, τις βάζουμε πάνω. Έχω βάλει εδώ τη τσαντούλα μου, γυρνάω το χερούλι και κλείνω τη βαλίτσα μου και είμαι πανέτοιμη για διακοπές. Απλά με μια χειραποσκευή. Δεν θα μου λείψει τίποτα σε αυτό το πενταήμερο, τετραήμερο, και θα είναι όλα απλά και εύκολα μέσα στη χειραποσκευή των 8 κιλών. Γίνεται? Και όμως γίνεται. Και κάπως έτσι λοιπόν μάθαμε πώς να φτιάχνουμε τη βαλίτσα μας, τη χειραποσκευή, και να τα χωράμε όλα απλά, εύκολα, τακτοποιημένα και οργανωμένα. Τώρα, μήπως να ράξεις το καναπέ και θες να ξαναδείς και να ξαναδείς και να ξαναδείς τον B? Μπορείς. Πώς? Μπαίνοντας στο site της creepytv.gr / B, βλέπεις όλα μου όλα τα επεισόδια, ακόμα και το συγκεκριμένο, όσες μα όσες φορές θέλεις. Εγώ θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω, γιατί το επόμενο Σάββατο στις 6:15, κάτω από τη στέγη του Creep TV, το B θα είναι εδώ με τα καλύτερα θέματα. Στο υπόσχομαι, με πολλή διάθεση, να ανακαλύψουμε όλοι μαζί και άλλες εκδοχές του εαυτού μας. Αυτά και άλλα πολλά κάθε Σάββατο στις 6:15. Αλλιώς, κρατάω μούτρα, κρατάω και απουσία.